Λοιπόν, και όπα, να μιλάς, όπα, όπα. Όπα, τι έπαθες. Τίποτα, καλέ. Α, η Σοφία Κουρτίδου, παιδιά. Για να δούμε λίγο το πλάνο, Σοφία. Σαν τι να πάθω. Τι έγινε με το πόδι σου. Τίποτα, καλέ. Δεν πήγες... Δεν πήγε στο Your Face Sounds Familiar και χτύπησε στα πόδια. Παιδί μου, τελευταία τάση τη μόδα. Καλά, δεν το έχετε ακούσει. Καλή μου λέει την κάγκα. Η Ρίτσα θα φορεθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φορτιά, και μια φίλη μου φορέσε. Πολύ μεγάλη. Πάει και με το σγουρό μα. Βέβαια, λίγο μόνο. Και είμαι από τι πρώτε που την ακολουθούν. Τι έπαθε το κορίτσι. Τι έπαθε τελικά, ρωτάει η Ελεονόρα Μελέτη, γιατί είμαστε και σε ζωντανή σύνδεση. Τίποτα, μωρέ. Εντάξει, είχα ένα μικρό τραυματισμό. Δεν το λες και τίποτα. Όλα θα είναι εντάξει. Δεν το λες και τίποτα. Το πόδι σου εδώ πέρα βλέπω μπαταρισμένο, πατερίτσες. Εντάξει, όλα καλά. Απλά πρέπει να μείνει λιγάκι σε ακινησία. Πώς τραυματίστηκες. Περπατάω εγώ πολύ. Κάνω 10 χιλιόμετρα τη μέρα γιατί κάνω διάφορες διατροφές τώρα και τέτοια. Και ήταν ανώμαλο εκεί το δόστρωμα. Και είχα ένα μικρό τραυματισμό. Αυτό. Να σε ρωτήσω πώς πήγαν εδώ τα... πώς πήγε εδώ η συνάντηση. Πολύ καλά, όλα εντάξει, εδώ θα δώσουμε πόνο στο πρώτο live, ναι. Και όλα μια χαρά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Λαμόρα, θέλεις να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τίποτα, να την ευχαριστήσουμε τη γυναίκα και να την αφήσεις να φύγει, γιατί κάνει κρύο, δεν φοράει και μπουφάν και είναι και το ποδαράκι της δεμένο. Πολλά περαστικά. Σιδερένια.